Χαίρετε. Οι συνεχείς παραγωγοί σπέρματος ζωαρίων καθιστούν τον άντρα ικανό να είναι γόνιμος θεωρητικά συνεχώς. Αντίθετα, η γυναίκα είναι γόνιμη μόνο συγκεκριμένες ημέρες του μήνα, κατά τις λεγόμενες γόνιμες ημέρες. Ένας λόγος αυτής της διαφοράς όσον αφορά τη γονιμότητα ίσως είναι η ικανότητα του άνδρα να παράγει συνεχώς σπερματοζωάρια καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του, από την εφηβεία και μετά. Η γυναίκα όμως γεννιέται με συγκεκριμένο αριθμό ανώριμων οαρίων στις οθήκες της. Από τα όρια αυτά, κάποια θα οριμάσουν και κάποια θα υποστρέψουν. Έτσι, αν η γυναίκα ήταν συνεχώς γόνιμη, τα οάρια αυτά θα εξαντλούνταν σχετικά γρήγορα και οι πιθανότητες γονιμοποίησης κάποιου από αυτά θα μειώνονταν σημαντικά. Φαίνεται πάλι πως η γυναίκα έχει συγκεκριμένες γόνιμες ημέρες και γιατί σε ό,τι αφορά την αναπαραγωγή δεν υπάρχει μόνο το αρχικό αναπαραγωγικό κύτταρο, δηλαδή το άριο, αλλά και όλο το σύστημα μέσα στο οποίο το άριο θα γονιμοποιηθεί και το έμβριο που θα προκύψει θα αναπτυχθεί, ώστε να φτάσουμε στο τοκετό. Η συντήρηση όλου αυτού του συστήματος σε συνεχή επιφυλακή θα απαιτούσε μεγάλες ποσότητες ενέργειας. Τουναντίον, η παραγωγή σπερματοζωαρίων είναι μια σχετικά απλή διαδικασία, η οποία δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ενέργεια και η μόνη συνδρομή του άνδρα στη γονιμότητα είναι το σπερματοζωάριο, δηλαδή το αναπαραγωγικό κύτταρο. Κεντρικό γεγονός στον εμεινορυσιακό κύκλο της γυναίκας, που καθορίζει και την γονιμότητά της, είναι η οοθυλακιορυξία. Σε γυναίκες με σταθερό κύκλο, η οοθυλακιορυξία λαμβάνει χώρα συνήθως στο μέσο περίπου του κύκλου της. Έτσι, αν μια γυναίκα έχει διάρκεια κύκλου 28 ημέρες, τότε η οοθυλακιορυξία συνήθως λαμβάνει χώρα τη 14η μέρα. Για να γονιμοποιηθεί το άριο, είναι απαραίτητο να συναντήσει ζωντανά σπερματοζωάρια μέσα στη σάλπιγγα. Το ελεύθερο άριο επιβιώνει μέσα στη σάλπιγγα μετά την οοθυλακιορυξία για περίπου 12 με 24 ώρες. Αντίθετα, το σπέρμα επιβιώνει από 3 έως και 7 ημέρες. Επομένως, μπορούμε να πούμε πως οι γόνιμες ημέρες μιας γυναίκας είναι συν 3 ημέρες και μείον 3 ημέρες από το μέσο του κύκλου της. Άρα, μια γυναίκα με διάρκεια κύκλου 28 ημερών είναι γόνιμη από τη 12η μέχρι τη 17η ημέρα του κύκλου. Φυσικά, σε γυναίκες με σταθή κύκλο, ο υπολογισμός της οοθυλακιορυξίας είναι πιο δύσκολος. Χρήσιμα στην παρακολούθηση της οοθυλακιορυξίας είναι τα ειδικά τεστ οοθυλακιορυξίας που πωλούνται στα φαρμακεία. Τα τεστ αυτά λειτουργούν ανοιχνεύοντας στα ούρα την ορμόνη LH, ελληνικά τη λέμε οχρινοτρόπο ορμόνη, της οποίας τα επίπεδα αυξάνονται απότομα 24 με 36 ώρες πριν την οοθυλακιορυξία. Έτσι, ο έλεγχος των πρωινών ούρων για διαδοχικές ημέρες με το τεστ αυτό μπορεί να προβλέψει πότε θα γίνει η οοθυλακιορυξία. Μόλις το τεστ γίνει θετικό, τότε το ζευγάρι ξεκινάει να έχει επαφές. Όμως, ο πιο αξιόπιστος τρόπος επιβεβαίωσης της οοθυλακιορυξίας είναι η υπερηχογραφική παρακολούθηση των οοθηκών. Η γυναίκα λοιπόν έχει συγκεκριμένες γόνιμες ημέρες και η ανίχνευσή τους είναι σημαντική προκειμένου να επιτευχθεί κοίηση. Να είστε πάντα καλά.